Είσαι πολύ μικρή για να ξέρεις τι θέλεις να κάνεις. Γεια σας. Είμαι μαθήτρια της Δευτέρας Λυκείου και ξέρω ότι θέλω να σπουδάσω από την πρώτη γυμνασίου. Προσωπικά θέλω να ακολουθήσω δύο κλάδους, της νομικής και της υποκριτικής. Το «είσαι πολύ μικρή για να ξέρεις τι θέλεις να κάνεις» το άκουγα συχνά. Κι όμως, εγώ βαθιά μέσα μου ήξερα ότι αυτό ήταν τελικά το μεγαλύτερο μου όνειρο. Και λέω τελικά γιατί έχω φανταστεί τον εαυτό μου σε διάφορα επαγγέλματα και καταστάσεις. Γιατρό, αστυνομικό, τραγουδίστρια, με παιδιά, χωρίς παιδιά και διάφορα άλλα. Όπως καταλαβαίνετε, είμαι ένα άτομο που λατρεύει να ονειρεύεται. Και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Καθώς μέσα από τα όνειρα θέτηκαν οι στόχους. Και οι στόχοι γίνονται το μεγαλύτερο κίνητρο για να δουλέψει σκληρά. Αυτή η ομιλία, λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι αφορά όλους μας. Αφορά εσένα που φιλοδοξείς να γίνεις μεγάλος αθλητής. Εσένα που λες ότι δεν ξέρεις ακόμα τι θέλεις να κάνεις. Εσένα που θες να φτιάξεις μια όμορφη οικογένεια. Ακόμα και εσένα που λες κοροϊδευτικά ότι θα γίνεις αστροναύτης. Όμως βαθιά μέσα σου ξέρεις ότι όντως αυτό είναι που θέλεις να κάνεις. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλο ή πόσο μικρό είναι ένα όνειρο. Εξάλλου, ποιος καθορίζει ποιο είναι το μεγάλο και ποιο είναι το μικρό. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του φιλοδοξίες για τη ζωή. Βέβαια, υπάρχουν και άνθρωποι, και κυρίως παιδιά στην ηλικία μου, που δεν έχουν όνειρα. Και απλώς ρωτάω γιατί. Γιατί δεν τολμάτε να θέσετε στόχους. Με ποιο κίνητρο θα ξυπνάτε καθημερινά το πρωί, αν δεν υπάρχει κάποιος στόχος. Μήπως είναι ότι έχετε στο μυαλό σας κάτι που πιστεύετε ότι δεν θα υλοποιηθεί ποτέ. Μήπως νομίζετε ότι αυτό που ονειρεύεστε θα φανεί γελίο στα μάτια του κόσμου. Όχι. Εγώ αυτή τη στιγμή σας παροτρύνω να σκεφτείτε κάτι που αγαπάτε πολύ και που αν το κατακτούσατε θα ήσασταν ευτυχισμένοι. Σας παροτρύνω να θέσετε στόχους και μάλιστα υψηλούς, γιατί προσπαθώντας να φτάσετε στόχους που αγγίζουν την κορυφή, θα έχετε πετύχει και όλα όσα βρίσκονται πίσω από αυτή. Βέβαια, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοί σε όλα. Έτσι, τα όνειρα που κάνει κάποιος πρέπει να ανταποκρίνονται στις δυνατότητές του, να είναι κάτι που όντως πιστεύω ότι θα καταφέρει. Και φυσικά πρέπει να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την αποτυχία, την πτώση, αυτό που μάλλον τρομάζει περισσότερο τους ανθρώπους και τους κάνει να βάζουν φρένο στα όνειρά τους. Ή μήπως τελικά δεν είναι η αποτυχία αυτό που φοβάται ο άνθρωπος, αλλά η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει τον τρομάζει και μόνο στη σκέψη. Γιατί το να ονειρευτείς τα όσα θες να κάνεις είναι μόνο το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι να πιστέψεις τον εαυτό σου και το τρίτο είναι να δουλέψεις πολύ σκληρά. Πολύ σκληρά. Και αυτό είναι και ένα στάδιο το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Το ότι κατέκτησες τα όσα ονειρευόσουν δεν σημαίνει ότι μπορείς να αναπαυθείς, αν φυσικά θέλεις να διατηρήσεις τα όσα έχεις καταφέρει, είτε μιλάμε για καριέρα, είτε για οικογένεια. Παιδιά, δεν αρκεί να κοιτάμε τα αστέρια ελπίζοντας πως κάποια μέρα θα πιάσουμε ένα από αυτά. Τίποτα δεν γίνεται δια μαγείας. Και ναι, ο προορισμός είναι υπέροχος, αλλά το ταξίδι, που είναι αυτό που μετράει και περισσότερο, θα είναι χρονοβόρο και επίπονο. Όμως θα σε γεμίσει εμπειρίες. Θα υπάρξουν όμορφες αλλά και άστοιχες στιγμές. Στιγμές που θα θες να τα παρατήσεις, που θα έχεις κουραστεί ψυχολογικά και σωματικά, που θα λες «Δεν γίνεται να προσπαθώ τόσο πολύ και να μην έχω καταφέρει τίποτα ακόμα». Μα θα τα καταφέρεις. Αν αντέξεις το ταξίδι. Και δεν το αντέχουν όλοι, ούτε πάντα. Σίγουρα όχι με την πρώτη, καμιά φορά ούτε με τη δέκατη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κλέψω ένα quote του Ρομπέρτο Μπενίνι. Αυτούς που ονειρεύονται, τους αναγνωρίζεις. Έχουν στα μάτια τους ένα πέπλο θλίψης. Έχουν τη μελαγχολία αποκοιμισμένη στην άκρη των χιλιών τους. Έχουν το βλέμμα ανθρώπου που ψάχνει κάτι απεγνωσμένα. Το ονείρεμα είναι κουραστικό. Δεν είναι για τον καθένα. Είναι για τους θαραλέους, όπως η θάλασσα και η αγάπη. Και τώρα θα ήθελα να απευθυνθώ σε εσάς, τους μεγαλύτερους. Αν γνωρίζετε τέτοιους θαραλέους νέους, μην τους κόβετε τα φτερά. Να τους προσγειώνετε τα πόδια στη γη, γιατί η παραπάνω φιλοδοξία μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα, αλλά να μην τους κόβετε τα φτερά. Γιατί πολλοί άνθρωποι, θελημένοι ή αθελά τους, πληγώνουν τα όνειρα των νέων μετά να τα περιγελούν. Πληγώνουν την ψυχή των νέων μετά να τους λένε ότι δεν πιστεύουν σε αυτά. Ο πατέρας μου, όπως ίσως και πολλοί δικοί σας, πάντα μου έλεγε: «Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω». Και λέγοντας ο πατέρας μου, θέλω να πω στους γονείς να στηρίζετε τα παιδιά σας και τα όνειρά τους και να μην τους επιβάλλετε τα δικά σας όνειρα. Οι γονείς μου δεν θέλουν να γίνω ηθοποιός. Είναι όμως εκείνοι που με έγραψαν στο θεατρικό εργαστήρι που παρακολουθώ μαθήματα σήμερα. Και όταν κάποια μέρα ρώτησα τον πατέρα μου, «Μπαμπά, γιατί με έγραψε το θεατρικό εργαστήρι από τη στιγμή που δεν θέλεις να γίνω ηθοποιός?», εκείνος μου απάντησε: «Γιατί αν υπήρχε πιθανότητα μια μέρα να γίνεις σπουδαία ηθοποιός, δεν θα ήθελα να ήμουν εγώ η αιτία που δεν θα γινόσουν».
Παιδιά, τα όνειρά σας μπορεί να φανούν πολλές φορές γελία στα μάτια του κόσμου. Αλλά μην μασάτε. Από τη στιγμή που εσείς πιστεύετε σε αυτά, από τη στιγμή που δουλεύετε για αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πετύχουν. Το έχουν αποδείξει εξάλλου πάρα πολλοί άνθρωποι. Προσωπικά, όταν με ρωτάνε ποια είναι τα όνειρά μου και τους λέω ότι να θέλω να τελειώσω νομική και να πάρω υποτροφία για μεταπτυχιακό στο Χάρβαρντ ή κάποιο ανάλογο πανεπιστήμιο, με κοιτάνε καλά-καλά. Ακόμα και άνθρωποι που γνωρίζουν τις δυνατότητές μου, δεν πιστεύουν ότι μπορώ να τα καταφέρω. Και μου προτείνουν να σκεφτώ κάτι λίγο κατώτερο. Φυσικά αυτό τις περισσότερες φορές γίνεται από καλοσύνη, αλλά δεν πάβει να είναι μαχαίρι στην καρδιά. Και όταν πάλι τους λέω ότι αφού τελειώσω τις παραπάνω σπουδές, θέλω να γίνω ηθοποιός, να παίζω θέατρο στην Επίδαυρο, να κάνω κινηματογράφο στο Hollywood, με κοιτάνε και πάλι με ανοιχτό το στόμα. Και δίκιο έχουν. Τα όνειρά μου φαίνονται τρελά και για πολλούς δύσκολα, το ξέρω. Όμως από τη στιγμή που εγώ πιστεύω σε αυτά, από τη στιγμή που δουλεύω χρόνια τώρα σκληρά και για τα δύο, η απεσιοδοξία που μου δημιουργεί οποιοδήποτε αρνητικό σχόλιο είναι παροδική. Μην αφήσετε κανέναν, μα κανέναν να σας πει ότι δεν μπορείτε. Κλείνοντας, ένα θέλω να σας πω. Είτε είστε μικροί, είτε είστε μεγάλοι, ονειρευτείτε. Μην φοβηθείτε ποτέ να παλέψετε για αυτά που αγαπάτε. Και αν στον δρόμο προς την κορυφή γίνει κάτι το τόσο σημαντικό που θα σας κάνει να θέλετε να διακόψετε το ταξίδι, τότε κάντε το. Δεν χρειάζεται να γίνεται αυτός ο σκοπός η επιτυχία. Άλλωστε, όσο μεγαλώνετε, θα υπάρχουν όλο και μεγαλύτερες επιτυχίες. Σε αντίθεση όμως με το να μην είχατε αρχίσει ποτέ το ταξίδι, τώρα θα έχετε κερδίσει τόσα πολλά κατά τη διάρκεια του, που θα είστε πιο γεμάτοι, πιο γενναίοι. Θα ήθελα να σας αφήσω με τις δύο στροφές από ένα ποίημα που για μένα χαρτογραφεί αυτό το ταξίδι με τον ομορφότερο τρόπο. Η Ιθάκη σε έδωσε το ωραίο το ταξίδι. Χωρίς αυτή δεν θα έβγαινε στο δρόμο. Αλλά δεν έχει να σε δώσει πια. Κι αν φτωχική τη βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες, οι Ιθάκες τι σημαίνουν. Ευχαριστώ πολύ.